Σεβασμιότατε Άγιοι Ελβετίας, Θεοφυλάστατε Άγιε Λαμψάκου κύριε Μακάρη, εξοχότατε κύριε Πρόξενε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Μέλισσε, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, με την ευκαιρία, όπως είπε ο συντονιστής, αν καταλαβαίνω καλά, της διελεύσεως από την Ελβετία, είχα μία αποστολή στα μετόχια που έχουμε στη Γαλλία. Ο Σεβασμιότατος το ξέρει αυτό από πρώτο χέρι, όπως λέμε. Χαίρομαι που βρίσκομαι απόψε μαζί σας σε αυτή την ήσυχη και ευφρόσινη ατμόσφαιρα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή σας, για την οποία σας ευχαριστώ θερμά. Μαζί θέλω να σας συγχαρώ για την αξιέπαινη πρωτοβουλία σας να ιδρύσετε εδώ στη Λοζάνη τη Μέλισσα του Ελληνισμού με σκοπό τη μελέτη και την προβολή του οικουμενικού μηνύματος του ελληνικού πολιτισμού. Στην πραγματικότητα πρόκειται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, για ξαναζωντάνεμα της μεταδόσεως του μηνύματος που πάντοτε εξέπεμπε ο ελληνισμός και στη συνέχεια η ανατηρικουμένη Ορθόδοξη Εκκλησία και Διασπορά. Θεωρώ ευλογία που ίσταμε σε τόπο που εκκλησιαστικά ανήκει στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ανήκει και το Άγιον Όρος, και αποτελεί σήμερα ιδιαίτερη τιμή για μένα, για την ελαχιστότητά μου, η παρουσία εδώ του Σεβασμιωτάτου κ. Ιερεμίου, σεβαστού κατά πάντα, όπως επίσης και του Θεοφυλιστάτου κ. Μακαρίου. Προς αμφωτέρους διατηρώ αμέριστο σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Άλλωστε, ο Θεοφυλάστητος Μακάριος είναι αγιορείτης και θα έλεγα βιωματικός εκφραστής του αγιορειτικού πνεύματος, των τυπικών του Αγίου Όρους και της αναμνήσεως του ήθους των παλαιών μακαριστών Αγίων Πατέρων, όπως πολλές φορές μας τα έχει διηγηθεί στο Άγιον Όρος όταν μας επισκέπτεται. Το θέμα που επελέγει, είπε ο συντονιστής ότι θα είναι θρησκευτικό, και έτσι αυτό, έχω αυτό το λόγο, να είναι κάτι που είναι από το Άγιον Όρος, και γι' αυτό επιλέξαμε το θέμα Άγιον Όρος, θησαυρός ιστορίας και πνευματικής ζωής. Αν το θέμα αυτό συμπίπτει προς τους σκοπούς του Συλλόγου, θα φανεί στο τέλος αν πετύχαμε κάτι. Πάντως το Άγιον Όρος θα μπορούσε, με υπερχιλιετή πορεία και αδιάκοπη ζωή και δημιουργία, να θεωρηθεί ως θησαυρός που διαφυλάσσει μέχρι σήμερα το ήθος και τον τρόπο, τα οποία συνδέουν διαχρονικά τους Έλληνες της Διασποράς με τους συνέλληνες του Μητροπολιτικού χώρου. Άλλωστε είναι αποδεδειγμένο ότι της Διασποράς οι παλαιότεροι και σήμερα οι νεότεροι έχουν πιστότερη συνείδηση της ταυτότητάς τους, και ακόμη εγγύηση για την διατήρηση αυτού του συνδέσμου αποτελεί η Εκκλησία. Παρά τις εκάστοτες προσπάθειες παλιότερα από ανιστόρητους μελετητές, ποτέ αυτό δεν αμφισβητήθηκε, δηλαδή η Εκκλησία να εκφράζει την Διασπορά, και δεν εκθεμελιώθηκε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την παραδοχή ότι το Άγιον Όρος αποτελεί ένα διαχρονικό, σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας, κυρίως της Βυζαντινής, αν και επιβίωσε ενθεκτικά και κάτω από άλλες μακρόχρονες κατακτήσεις. Θα σας παρουσιάσω κατά το μάλλον ή τον χρήσιμα και αξιόλογα χαρακτηριστικά του. Το Άγιον Όρος, πρώτον, το Άγιον Όρος ως χώρος και τρόπος μέσα από τη μακραίωνη παράδοση πρημοδοτείται με εξαιρετικά ονόματα, όπως βασιλικότατο και θείον όρος, στα της Οικουμένης Όρη, Φως και άλλα στις Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Πασών των αρετών καταγόγιων, Πύλη του ουρανού και ουράνιος πόλης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, σε πολλά από τα κείμενά του, έχω εδώ ένα απλό χαρακτηριστικό, που γράφει για το Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος επιχείρε και πλεονέτη παραμένει τόπος εμπειρικής βιώσεως και κοινωνίας μετά του Θεού, δια του συνεχούς πνευματικού αγώνους, της αδιαλείπτου ασκήσεως και νύψεως των εναυτών διαβίων, της μάχης κατά των παθών, και της καλλιεργίας του Ευαγγελικού Πνεύματος αγάπης, θυσίας και σεβασμού προς τον πλησίον του οποίου το σούτον έχει σίδρον ανάγκη ο ταλέπωρος κόσμος ημών. Αυτά είναι λόγια του Πατριάρχου που μας έχει απευθύνει πολλές φορές, αλλά εγώ επέλεξα αυτό το μικρό κομμάτι. Παράλληλα, το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η γνωστή UNESCO, στην έκθεσή της για το Άγιον Όρος το 2006, γράφει ότι δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ο χιλιετής τόπος, όπου το βάρος της ιστορίας είναι αισθητό στην ύπαιθρο, τα μνημεία και τα πολύτιμα κοιμήλια που συλλέχθηκαν αργά και σταθερά μέσα στον χρόνο, διατηρεί ακόμα και σήμερα την οικουμενική και εξαιρετική σημασία του. Ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος θεωρεί και διατυπώνει ότι το Άγιον Όρος είναι ένα ζωντανό μνημείο, όπου... Δεν είμαι πολύ συνηθισμένος σε βασιμότητα στα μικρόφωνα και έτσι θα σας ταλαιπωρήσω λίγο. Είναι ένα ζωντανό μνημείο όπου η μοναστική κοινότητα συνεχίζει αδιάλειπτα για περισσότερα από 1000 χρόνια να διαβιώνει εν κυρίω αφιερωμένη πρωτίστως στα λατρευτικά της καθήκοντα. Το Άγιον Όρος, ακολουθώντας πεστά την παράδοση, βρισκόταν διαρκώς και στην τεχνολογική πρωτοπορία κάθε εποχής. Παράδοση και εξέλιξη ανέκαθεν συμβάδιζαν και γι' αυτό το μήνυμα που εκπέμπει είναι πάντοτε σύγχρονο και ασκεί επίδραση σε εκατομμύρια πιστούς όπου απλώνεται η Ορθοδοξία. Αυτό πριν από λίγο το κοβιδιάσαμε με το Συμβασιμότατο, το πώς πράγματι αυτή η εξέλιξη και η παράδοση, πώς πάντοτε συμβάδιζαν και πως αυτό είναι και το αίτημα της εποχής μας. Συνοπτικά για το ελληνικό έθνος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έλεγα την παγκόσμια κοινότητα, το Άγιον Όρος αποτελεί ένα πολύτιμο και μοναδικό θεσμικό, πνευματικό, πολιτιστικό και φυσικό απόθυμα που τεκμηριώνεται μέσα από τους απαράμιλους αξίες και ομορφιάς και μιλιακούς θησαυρούς, σπουδαία ιστορικά τεκμήρια και ακόμη με πνευματικότητα, λατρεία και επισκεψιμότητα. Αυτός ο αδάπανος πλούτος, αυτός λοιπόν ο τρόπος της ζωής, ο τρόπος που καταλαβαίνουμε εμείς τα πράγματα στο Άγιον Όρος, συσσόρευσε παλιά και σήμερα εμπειρίες. Βρήκε την μυστική ζωή και παράδοση, γέννησε ασκητικά κατορθώματα, πνευματική προσφορά, ιστορία, διανόηση, δίκαιο, αρχιτεκτονήματα, ποικίλια έργα τέχνης, εγκαταστάσεις, εργόχειρα και καλλιέργειες. Ένα δηλαδή φάσμα όλης της ανθρώπινης δραστηριότητος. Αυτός λοιπόν ο αδάπανος θησαυρός ήταν και παρέμεινε στην κατοχή ως κτήμα του ελληνισμού, ο οποίος τον διαφύλαξε μέσα σε ποικίλες αρνητικές συγκυρίες και δυσχέρειες της ιστορίας, το υπερασπίστηκε, το διαφύλαξε, όχι για να το αμπαρώσει κρυμμένο, αλλά να πλουτίσει την οικουμένη με γνώση, εμπειρία, ήθος και προοπτική. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το Άγιον Όρος ήταν και εν την ημέτρου παραμένει εργαστήριο καλλιέργειας του πολιτισμού όλων των χριστιανικών λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου και πέραν αυτής και αποτελεί μέχρι σήμερα θεματοφύλακα των πνευματικών παραδόσεων της Ορθοδοξίας. Άλλωστε αυτό δεν είναι και το πνεύμα ανά τους αιώνες του ελληνισμού που παρήγαγε επιτεύγματα πνευματικά και πολιτιστικά εντός και εκτός της Ελλάδος. Αυτό είναι το ένα που θα λέγαμε για το Άγιον Όρος, τι είναι για την παγκόσμια κοινότητα. Αλλά έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό το Άγιον Όρος, που οι μοναχοί προέρχονται από διάφορες εθνικότητες και αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία και ουσιαστικά χωρίς αντιστοιχεία στο ψηφιδωτό των ανθρωπίνων πολιτισμών. Διατηρεί δηλαδή ο άθος το χαρακτήρα του παγκόσμιου ορθόδοξου μοναστικού κέντρου και χριστιανικού πολιτισμού. Είναι ακλόνητα πιστή στις αρχές της κοινοτικής ζωής και αποτελεί παράδειγμα συνυπάρξεως των χριστιανών, των ανθρώπων από διαφορετική προέλευση, με καταλυτικό σύνδεσμο την κοινή πίστη. Αυτό όμως δεν έγινε έτσι αυτόματα, ούτε εφάπαξ, ξεκίνησε με τους αναχωρητές, μεταπλάστηκε σιγά σιγά σε κοινοβιακή συμβίωση, εξελίχθηκε σε κοινοτική οργάνωση, το Άγιον Όρος είναι οργανωμένα κοινοτικά, εμπεδόθηκε με την συνύπαρξη και εκδηλώθηκε σε πανορθόδοξο επίπεδο και τελικώς αποτελεί ένα οικουμενικό απόκτημα με την έννοια ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να ασπάζονται και να μετέχουν στην αλήθεια της ζωής του Αγίου Όρους και στο ασκητικό του πνεύμα. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη, μια σπουδαία κληρονομιά όλων μας. Το τρίτο το χαρακτηριστικό είναι ότι το Άγιον Όρος από την αρχή που ιδρύθηκε ήταν προορισμένο να εκπληρώσει μια λειτουργία που να συνθέσει και να επανενώσει τις ποικίλες μορφές της ζωής. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε διαφορετικό χαρακτήρα και ο καθένας έχει το μέτρο του. Αλλά το Άγιον Όρος ήθελε αυτά να τα ενώσει με μια προοπτική. Ποια είναι η προοπτική? Η πίστη. Και τι αποτέλεσμα έχει πίστη στην αιωνιότητα. Οι μοναχοί, ελεύθεροι από τις κοσμικές μέριμνες και γραφειοκρατικές διαδικασίες προσπαθούν να εκπληρώσουν μέχρι σήμερα την αποστολή τους. Δηλαδή αυτή της αδιάλειπτης προσευχής του Θεού και της μεσητείας υπέρ της ειρήνης του κόσμου. Η αποστολή αυτή παίρνει σάρκα και οστά σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Δηλαδή μέσα στα μοναστήρια και μέσα στα κελιά και στις σκήτες. Η λειτουργία του όμως βασίζεται στην κοινοκτημοσύνη. Είναι ένα αποστολικό κατόρθωμα αυτό και κάθε μιας ξεχωριστής κοινότητας και ιδιαίτερα στο ζωντανό και ανάγλυφο και καθεστώς του, το αυτοδιοίκητο όπως λέμε το Άγιον Όρος. Αυτό στην αρχή ήταν κάτι άτυπο, μετά κωδικοποιήθηκε και νομοθετήθηκε και είναι γνωστή η έκφραση που λέει «Η έρημος έγινε πόλης». Το Άγιον Όρος είναι πλέον πόλης, είναι μια πολιτεία, είναι η Αθωνική πολιτεία. Είναι στα 20 μοναστήρια του και περίπου στα 700 υπόλοιπα μοναστικά καθιδρύματα εγκαταλειούν στις μέρες μας 2.000 περίπου μοναχοί και έτσι διασώζονται όλες οι μορφές του ανατολικού μοναχισμού και αποτελούν μια πινελές αυτές μέσα σε μια μεγάλη ζωγραφιά. Η μόνωση είναι μια αρετή των μοναχών. Μοναχός σημαίνει είναι μόνος του, προσεύχεται μόνος του, επικοινωνεί με τον Θεό μόνος του. Αλλά αυτό δεν είναι ποτέ μακριά από μια κοινότητα, από μια οικογένεια, είτε μικρή είτε μεγάλη οικογένεια. Και η επικοινωνία αυτή είναι το σκαλοπάτι που ανεβάζει τον μοναχό στη ζωή της μονώσεως, η οποία με τη σειρά της είναι μια τέλεια πλέον κοινωνία με τον Θεό. Πουθενά λοιπόν στον Ορθόδοξο κόσμο δεν διατηρούνται τόσο αρμονικά όλα τα είδη του μοναχισμού σε έναν τόπο κάτω από μια ενιαία διοίκηση. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο ιδιαίτερος αυτός χαρακτήρας του αγιορτικού καθεστώτος, ο οποίος αποτελεί μοναδικό φαινόμενο θεσμικής σταθερότητος, μπόρεσε να παραμείνει αναλύωτος και τον αναφέρω αυτό συγκεκριμένα γιατί έχετε αυτό το στόχο πως μένει αναλύωτο το οικουμενικό πνεύμα του ελληνισμού. Το αγιορτικό πνεύμα έμεινε αναλύωτο εξαιτίας αφενός του σεβασμού των εκάστοτε κατακτητών να μας μνημονεύεται. Λένε γι' αυτό δεν θέλω, δεν το πάρει. Λέει, μα ένα ευρώ είναι γέροντα, πάρ' το. Λέει, όχι, γιατί μου έδωσε ένας άλλος 2 ευρώ και πρέπει να το μνημονεύσω τα ονόματα για τόσες μέρες. Όταν τελειώσω εκείνα, μπορώ να σου πω, τότε θα αρχίσω να σημειώνω, τότε θα το πάρω αυτό. Δεν θα το πάρω διαφορετικά. Δεν θέλω καμία αμοιβή χωρίς κόπο, χωρίς φιλοπονία. Και πολλοί τέτοιοι που δεν δεχόταν τίποτε χωρίς να το ξεπληρώνω. Πώς? Με προσευχή και με άσκηση. Και γι' αυτό λοιπόν έχει στην προμετωπίδα του ο μοναχός το ρητό, ο μη εργαζόμενος μη δε εστία του. Και ο σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και εστερήσει, που σημαίνει για αυτούς που είναι που δεν έχουν εμπειρία με τα αρχαία, αυτός που σπέρνει με σφίξιμο, με τσιγκουνιά, έτσι θα τερήσει. Και αυτός που θα σπείρει επευλογίες, επευλογίες και αυτός που είναι γενναιόδωρος. Γιατί και ο Θεός θέλει την γενναιοδωρία μας. και κάθε άνθρωπο στέλνει την γενοδορία και από την καρδιά μας, τότε θα θερήσει, όπως λέμε, επευλογίες, δηλαδή πλούσιο. Και γι' αυτό η μοναχική κλήση είναι πορεία εσταυρωμένου και θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο των Αποστόλων. Είναι ένα μαρτύριο, τέλειο μαρτύριο Αποστόλου που φτάνει μέχρι το θάνατο και μετά βέβαια στην Ανάσταση. Γι' αυτό λοιπόν για να ζήσεις το Θεό, έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν τον έχεις. Θέλεις να τον δεις. Πρέπει πρώτα να καταλάβεις ότι δεν τον έχεις. Να τον νιώσεις, το έχεις ανάγκη. Αν γίνεις, λέει, έμπειρος της αγνίας σου του Θεού, ότι δεν ξέρεις τίποτα για τον Θεό, ότι αν αισθανθείς ότι είσαι βουτυγμένος στο σκοτάδι της αμαρτωλότητός σου, όταν κατανοήσεις την τέλεια δυναμία σου, τότε αξιώνεσαι να πάρεις σαν φρίκα τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία ο αγώνας μας. Δεν είναι όλα έτοιμα, αλλά οπωσδήποτε είναι πλούσια όταν αγωνιστούμε. Και το Άγιον Όρος, δόξα τω Θεώ, που διατηρεί όλη αυτή τη θεολογία της Θείας Ζωής και γνωρίζει τον τρόπο που όσο ο Θεός γίνεται ολοκληρωτικά δικός μας Θεός, όσο ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Και εμείς δανειζόμαστε το φως του Ηλίου από το Άγιον Όρος. Και όπως η σελήνε, στρεφόμεθα προς τον Χριστόν, έστω και υπερόφατη. Και ένα πέμπτο, και τελειώνουμε εδώ περίπου, έχει το Άγιον Όρος, δεν ζητάει μόνο την τελειότητα, αλλά έχει τη συγκατάβαση και τη συγχώρεση. Με τα χαρακτηριστικά που σας παρουσίασα, φάνηκε σαν να μην υπήρχε καμία τέλεια στο Άγιον Όρος. Όμως είναι στις αξίες του Αγίου Όρους που διατηρεί την κατανόηση της ανθρώπινης αδυναμίας. Είναι και ανθρώπινη πολιτεία ο αγιορητικός βίος. Το Άγιον Όρος έχει και όλες τις ατέλειες του ανθρωπίνου οργανισμού, όπως και η Εκκλησία είναι και ανθρωπίνη, αλλά είναι και οργανισμός, είναι και επομένως το Άγιος και ανθρώπινη σύραξη. Γνωρίζουν εκ πείρας, διότι έχεις λιώσει μέσα στον κόπο, στην υπακοή, στην κοπή του θελήματος που λέμε, έχεις γνωρίσει από πείρα η μοναχή την ταλαιπωρία του ανθρώπου. Γνωρίζεις και τη σκληρότητα της ζωής και τη δύναμη της αμαρτίας και την εύκολη στις αδιαφορίες και να πεις δεν με ενδιαφέρει τίποτα και την πτώση και την απιστία. Το Άγιον Όρος, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, στο σημείο αυτό σκύβει ταπεινά και μας δείχνει σαν πραγματική μητέρα και τι βαθιά έχει σχέση το Άγιον Όρος με την κοινωνία μας. Και ακόμη μας λέει, μας ανοίγει δρόμο, μας ελευθερώνει. Μην μένεις σε αυτά που σκέφτεσαι, μην μένεις σε αυτούς τους λογισμούς, μην μένεις σε αυτές τις πράξεις. Δεν σταματάς το ανθρώπινο, αλλά λέει βγάλει ανάγκαγη, όπως λέμε, τον νου και την καρδιά σου στον Θεό. Δεν μένεις στην αμαρτία. Τα διαβήματά του τα κατευθύνει προς την οδό της σωτηρίας και τον συγκινεί η ταλαιπωρία και στον αριθμό στον περίπτω, τον Θεό δηλαδή. Όταν δει την ταλαιπωρία και στεναγμό των φτωχών, αλλά και κάθε ψυχής που είναι πονεμένη, ο Θεός λέει τώρα έρχομαι να σου δώσω την παρησία, να μιλάς μαζί μου και να σε οδηγήσω στη σωτηρία. Τελείωσα λοιπόν αδελφοί μου, πατέρες, σεβασμιότατοι πατέρες και αδελφοί μου, και η συνοπτική αυτή παρουσίαση της εικόνος, της λειτουργίας και των αρχών του Αγίου Όρους αποδεικνύει ότι αυτό αποτελεί θησαυρό ιστορίας, ζωής και προοπτικής. Αποτελεί ζωντανή παράδοση, διότι πιστεύει το ίδιο ότι δεν είναι μόνο ένα αξιόλογο παρελθόν, αλλά μία ζώσα μοναστική κοινωνία που δραστηριοποιείται μεν έξω από το κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά υπηρετεί την κοινωνία με έναν δυναμικό τρόπο, με μία ανάταση και μέρημνα υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Το Άγιον Όρος θεωρεί τον πνευματικό του πλούτο και τις αξίες που διαφυλάσσει ως κτήμα των ομοεθνών του, των πιστών και όλου του κόσμου θα έλεγα, τους οποίους καλεί να συμμετάχουν σε αυτά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ίδρυση της μέλισσας του ελληνισμού με το εμπερευεσμένο όνομά της και οι στόχοι που θέτει στη λειτουργία και προοπτική της είναι ένα καλό παράδειγμα συμμετοχής και εμπειρίας στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, απαλλαγμένων πάντως από ιδεολογικά ενδύματα και συνθήματα. Είναι ενδεικτικό ορθής προσεγγίσεως το γεγονός ότι από ό,τι διάβασα στα καταστατικά σας, ότι η έρευνα, η μελέτη, οι διαλέξεις, οι προβολές, η δημιουργία κέντρων πολιτισμού συνδέονται και συμπληρώνονται με την εμπειρική γνωριμία των πολιτιστικών επιτευγμάτων της ιστορίας μας. Αν σε αυτά προσθεθούν η, όπως λέμε, η ευλογία της τοπικής εκκλησίας, πρέπει να προσθέτουμε αυτό πάντα. Και δεν το λέω επειδή είναι εδώ μπροστά μας η συμβατικότητα, αλλά αυτό είναι συστατικό στοιχείο που μας συνδέει, που δεν αφήνει να κοπεί το σκηνή. Αν προσθεθούν σε αυτά η ευλογία της Εκκλησίας, η ενθάρρυνση της επικοδομητικής μεταξύ μας κοινωνίας και η καλλιέργεια της κοινοτικής ποιότητος, η έμπρακτη εφαρμογή της πνευματικής ζωής με την τήρηση παραδοσιακών συνηθιών. Πρέπει να θυμόμαστε τι παραδοσιακές συνήθειες έχουμε, να τις εφαρμόζουμε από το καντήλι και το θυμία μας στο σπίτι μέχρι τον εκκλησιασμό και τα μυστήρια και τις ακολουθίες. Αν λοιπόν με την τήρηση παραδοσιακών συνήθειών και την στήριξη των παραδοσιακών κοινωνικών δομών, πρέπει να ξέρουμε τι συνέχει και τι στηρίζει την κοινωνία. Και ακόμη η ζωντανή μετάδοση του μηνύματος της πίστεως και της ελπίδος στο Θεό, στους γύρω μας, όποιο και αν είναι αυτή, το ότι όχι μόνο η αρχή της μέλισσας θα είναι καλή, αλλά και η διάρκεια θα είναι στερεότερη. Στο τέλος, το ζητούμενο είναι να νιώθουμε εμείς, οι κληρονόμοι είτε του ελληνικού πνεύματος, είτε του αγιορτικού μοναχισμού, να νιώθουμε αρμόδιοι και υπεύθυνοι, εκ διαθέσεως και καρδίας για την διατήρηση και τη διάδοση αυτού του πλούτου. Ζούμε βέβαια σε μια σύγχρονη εποχή. Είμαστε όλοι άνθρωποι της εποχής μας και ο καθένας έχει επιλέξει τον δρόμο του. Ταυτόχρονα όμως μέσα μας λειτουργεί η ευαισθησία να βρούμε τον τρόπο, το ήθος και τα μέσα για τη διατήρηση αλλά και την ζωογόνηση αυτή της κληρονομιάς. Δεν είναι σωστό να μένει νεκρή, να μην είναι νεκρό, ο πλούτος να μην μοιράζεται, ο πλούτος να μην αναζωογονείται, του ελληνισμού, της ορθοδοξίας, του Αγίου Όρους, να μένει στα ντουλάρια, στα αμπάρια, όπως λέει το Αγίου Όρους, αλλά να ζωογονείται κάθε μέρα. Και αυτό το κάνουν οι άνθρωποι. Κάποιος είπε ότι ό,τι μελετάτε, ότι απλώς αποτελεί, δηλαδή μελέτη, πεθαίνει. Ό,τι όμως μελετάτε και προσαρμοσμένο έστω στην εποχή του ζωντανεύει, τότε ζει αυτό το κάτι, ζει και διαρκεί. Η έρευνα για το παρελθόν είναι καθήκον. Η φροντίδα όμως για την πιστή συνέχιση του τρόπου ζωής και την αναβίωση των οικουμενικών αξιών είναι επιγόντως αναγκαία για την προστασία του ανθρωπίνου προσώπου, της κοινωνικής αλληλεγγύης και των θεσμών. Καθοριστικό ρόλο στην αποστολή αυτή, εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, παίζει η διαρκής προσωπική και συλλογική προσπάθεια, η οργάνωση, ο ζήλος και η θυσία. Αυτά εξασφαλίζουν συνέπεια και συνεκτικότητα στις κοινές αποφάσεις. Η υιοθέτηση αυτών είναι αυτονόητη βεβαίως. Το εγχείρημα όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι διαρκής πορεία πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Αλλά κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, η θεολογία είναι μια διαρκής σχηνοβασία. Πολλό μάλλον είναι κάτι τέτοιο η ζωή και πρέπει όλοι να βαδίσουμε πάνω σε αυτή την σχηνοβασία, πάνω σε αυτό το τεντωμένο σκηνή. Είμαστε όλοι και ο καθένας υπεύθυνος. Ο καθένας πρέπει να δώσει τη δική του μαρτυρία, τη δική του προσπάθεια, τη δική του γνώση και εμπειρία. Τελικώς, να ολοκληρώσει εν εαυτό πρώτα των αρχαίων καλών καλαθών άνθρωπων, αλλά και των κατοικών αθεουπλαστέτα άνθρωπων που μεταμορφώνεται με τον αγώνα του και τη χάρη του Θεού. Εύχομαι ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας προστατεύει, να σας ενδυναμώνει το ιερό αυτό έργο σας κάτω από την ευλογία της τοπικής σας εκκλησίας. Ευχαριστώ. Θέλαμε να προσκαλέσουμε ερωτήσεις από τον κοινό. Αν κάποιος θα ήθελε να κάνει μια ερώτηση. Μπορείτε να καθίσετε όπου θέλετε. Εκεί στο μοναστήρι κάναμε συνάξεις των μοναχών ή στο τελικό ή στο γενικό μοναστήρι στην Ορμήλια και λέμε μετά ερωτήσεις. Αλλά συνήθως δεν ρωτάνε, γιατί είτε τα έχουν καταλάβει όλα είτε ντρέπονται. Λοιπόν, ελπίζω εδώ να είναι πιο όμορφο. Θα ξεκινήσω εγώ με μία ερώτηση. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από νέους να έρθουν να μονάσουν στο Άγιον Όρος. Η ερώτηση είναι, τι είναι αυτό που οδηγεί τους νέους να έρθουν στο Άγιον Όρος, τι είναι αυτό που ψάχνουν, τι είναι αυτό που σας λένε από τις επαφές που έχετε με αυτούς που τους οδηγεί τελικά να έρθουν στο Άγιον Όρος. Με μία λέξη θα έλεγα, και αυτό είναι καθολικό φαινόμενο, η ανάγκη, δεν το λέω πολύ καλά, γιατί δεν είναι η ανάγκη, αλλά είναι η εμπειρία, η επιθυμία της ψυχής να πληρωθεί από πραγματική αγάπη, από πραγματική ευφροσύνη. Αυτό λοιπόν είναι ένα έναυσμα, είναι μια, ας το πούμε, έκρηξη που γίνεται στη κάθε ψυχή, πότε έτσι, πότε αλλιώς, και αν έχει και κάποιες έτσι προϋποθέσεις κάποιος, αυτό εμφανίζεται και καταφέρει στο Άγιον Όρος. Αυτό όμως πάντοτε θέλει μια δοκιμασία, έναν έλεγχο, για να δούμε αν ο σπόρος αυτός, σύμφωνα με την παραβολή του σπορέως, θα ξεραθεί, θα βλαστήσει και θα αυξηθεί. Αυτό είναι, γιατί ό,τι άλλο υπάρχει, ό,τι πίσω από αυτό υπάρχει, λέγεται από κάποια ανάγκη, από κάποια ιστορία, είναι μερικές φορές αφορμή, αλλά ποτέ ο άνθρωπος δεν εκβιάζεται στην ψυχή του να ακολουθήσει το μοναχικό του. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας, Πάτερ, η οποία είναι στήριγμα για μας, εδώ, τους Έλληνες του εξωτερικού. Επειδή αναφερθήκατε ότι το Άγιο Όρος προφανώς δεν είναι αποκομμένο από τα κοινωνικά δρόμενα και είναι συνεχώς παρόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν προβληματίζει τους πατέρες της Εκκλησίας στο Άγιο Όρος, για παράδειγμα, πρόσφατα νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί σε ό,τι αφορά τη συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών ή πώς το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου. Αν αυτά προβληματίζουν τους πατέρες εκεί στο Άγιο Όρος για την πορεία του έθνους μας και φυσικά ποια ήταν ενδεχομένως η αντίδραση του Αγίου Όρους σε αυτές τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι φυσικό να μας προβληματίζει. Κάθε τι που στρέφεται κατά, όπως λέμε, μίλησα, ας το πούμε έτσι, συνεσκιασμένα. Γιατί όποιος καταστρέφει, αλλάζει την υπόσταση, το ανθρώπινο πρόσωπο, φυσικά αυτό είναι, είμαστε σε πλήρη αντίθεση. Και φυσικά το εκδηλώνουμε και το λέω καθαρά και τώρα, αλλά και το εκδηλώνουμε και συλλογικά. Και ανακοινώσεις κάνουμε, αλλά πολλές φορές αυτές οι ανακοινώσεις γίνονται και πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων στην πραγματικότητα και έτσι γίνεται ή κάποιες ομάδες το κάνουν. Εμείς πραγματικά πονάμε για αυτή την κατάσταση, κατηδίαν ενημερώνουμε και καλλιεργούμε τους ανθρώπους για να τιμούν, για να καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να εξηγήσουμε σήμερα τι σημαίνει κατ' εικόνα την καθομοίωση του Θεού. Δηλαδή αυτό, να καλλιεργήσουμε αυτό. Προκειμένου να βγάζουμε ανακοινώσεις, ρίχνουμε το βάρος στην προσωπική καλλιέργεια ή στην συλλογική, όπου μας καλούν να μιλήσουμε, αλλά οπωσδήποτε και στην προσευχή. Διότι τα υπόλοιπα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι, εμείς περισσότερο από αυτό, ούτε μπορούμε να κατεβούμε στους δρόμους, δεν αποτελεί ήθος για μας και δεν θα το κάνουμε, ο κόσμος μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό αντιστρέφω λοιπόν, θα έλεγα, τι κάνει ο λαός γι' αυτά, που έχει το δικαίωμα, που έχει την δυνατότητα, που έχει και το θάρρος, που έχει και την αντοχή να διαμαρτυρηθεί γι' αυτά. Μήπως υπνώτη πάνω σε τέτοια ζητήματα, και δεν είναι, αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει σύσσωμο ο ελληνικός λαός να το αντιμετωπίζει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, όχι ότι λέω ότι κάνουμε τα πάντα, δεν θέλω να πω αυτό, ότι και να ανοίξουμε τα σχήρες μας, αλλά αυτές είναι οι δικές μας δυνατότητες. Κυρίως η καλλιέργεια, η ενημέρωση και η προσευχή. Βεβαίως βγάλαμε εκείνους, όπως ξέρετε, είχαμε και γεγονότα, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο από την εμπειρία σας και με βάση αυτά που μας είπατε. Ποια στοιχεία, χαρακτηριστικά ή έτσι, συστατικά ή αρετές, όπως θέλετε, ας το πούμε, του μοναχικού ήθους και τρόπου ζωής θα μας προτείνατε ότι είναι πιο σημαντικά ή πιο σχετικά για τη ζωή ανθρώπων που είναι στον κόσμο και είναι παντρεμένοι, έχουν οικογένειες, τις δουλειές σου κτλ. Πόσο το μοναχικό ήθος και ο τρόπος και τι από αυτά είναι πιο σχετικά για τη ζωή μας που θα πρέπει να τα έχουμε ίσως περισσότερο κατά νου. Ευχαριστώ. Λέγεται το εξής, ότι ο μοναχισμός, η κοινοβιακή ζωή έχει πολλά παράλληλα με την οικογενειακή ζωή, πλην της τεκνοποιίας. Δεν έχει οι μοναχοί που έχουν τις αρετές της ακτιμοσύνης, της παρθενίας και της υπακοής. Κατά τα υπόλοιπα είναι και κοινά, παραδείγματος χάρη, όπως και τα ανέφερα αυτά και μπορώ να τα επαναλάβω, ότι σε μία οικογένεια, σε έναν άνθρωπο που ζει μια κοινοβιακή στην ουσία, κοινωνική τα λέγαμε, οικογενειακή ζωή, διότι και ένα κοινόβιο όταν μετατραπεί σε διοικητικό σώμα και όχι σε οικογένεια, χάνει και το κοινόβιο τον προσανατολισμό του. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ταυτότητα της οικογένειας. Το πρώτο γράμμα είναι αυτό, να, όπως λέμε, να έχουμε αποδοχή ο ένας τον άλλον. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι εκεί βρίσκεται όλο το πρόβλημα των σχέσεων, στο θέλημα. Εμείς έχουμε την υπακοή και λέμε να κόψεις το θέλημά σου. Μεταξύ των ανθρώπων το πρόβλημα είναι πως εγείρεται μέσα το θέλημα, ο εγωισμός, οπότε αυτό είναι το θανατηφόρο. Πρέπει να προσέχει κανείς αυτό. Το δεύτερο είναι, όπως είπαμε, να έχει αυτή την συγχωρητικότητα. Δεν μπορεί διαφορετικά. Λέει, το Ευαγγέλιο δεν το λέει για τους μοναχούς. Το λέει όταν γίνει μια φασαρία, γίνεται κάτι με τον αδερφό σου, πρέπει το βράδυ να μου καταστήσεις αυτό. Εάν το αφήσεις αύριο μεθαύριο, αυτό σκληραίνει. Ενώ η αμεσότητα της αποκαταστάσεως είναι από τα ζητούμενα. Το τρίτο είναι, όπως λέμε, να έχουμε έναν στοιχειώδη, ασκητικό τρόπο ζωής. Να μην θέλουμε τα πάντα. Γιατί αυτό δεν καλλιεργεί τον άνθρωπο. Δεν τον, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, όπως λέμε εμείς, για μας η νηστεία είναι κάτι απλό. Και να μην φάμε μία μέρα, δύο μέρες κτλ. Δεν έχει καμία σημασία. Γιατί ακριβώς, αλλά εμείς ξέρουμε τι καλό έχει αυτό. Πώς καθαρίζει ο άνθρωπος το σώμα, η ψυχή του από, αυτά, από αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως. Μετά λέμε να είσαι γενναιόδωρος τώρα, διότι και ο Θεός θέλει το χρόνο του. Πόσο χρόνο διαθέτεις για τον Θεό? Λίγο. Εμείς πρέπει να διαθέτουμε πολύ. και να ζητούμε τη βασίλεια, αλλά εσύ διαθέτεις λίγο, έστω μισή ώρα, έστω ένα τέταρτο, τι μπορείς να διαθέσεις, αλλά προσωπικά. Όπως λέει κάθε μέρα όταν μπεις στο μοναστήρι, ένας μοναχός που δεν πάει στην ακολουθία του, εκεί λέει και είναι άδειο το στασίδι του, λέει σαν να περνάει ο ηγούμενος, ο συμβασμάτος, ο φιλέστατος Μακάριος ξέρει από το Άγιο Νόστο. Έβγαινε ο ηγούμενος και είχε ένα κερί στο χέρι και περπατούσε σε όλα τα στασίδια και έβλεπε, λείπει κανείς. Από το στασίδι του ήταν σκοτάδι μέσα και έπαιρνε κανείς. Και λέγανε να πάτε να τον φέρετε, διότι τον περιμένει ποιος, ο Θεός. Έχει ραντεβού με τον Θεό. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι μερικές φορές σε ένα ραντεβού δεν είσαι ασύνεπης. Πάντοτε στο ραντεβού με τον Θεό είμαστε πάντοτε ασύνεπης. Αυτό λοιπόν χρειάζεται για να πούμε. Μετά χρειάζεται, λέμε, ησυχάζεις καθόλου, μελετάς καθόλου. Πώς μπορείς να μην τα καλλιεργήσεις αυτά. Είναι, ή είναι μόνο για τους μοναχούς αυτά. Αυτά λοιπόν μέσα στο χρόνο που διαθέτεις, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ό,τι θέλεις θα βρεις χρόνο. Ό,τι αγαπάς, 100 δουλειές να έχεις σήμερα, το βράδυ θα πεις ότι θα πάω εκεί, πρέπει να πάω. Γιατί ακριβώς το θέλεις, γιατί το αποδέχεσαι, γιατί το βλέπεις ότι σε βοηθάει ή σε χαροποιεί ή σε υποδομεί ή σε διαπλάθει. Γι' αυτό λοιπόν αυτά που είπαμε, η αποδοχή του άλλου, το θέλημα όπως είπαμε, δηλαδή το θέλημα είναι παντού. Και βλέπετε ότι όταν δεν έχεις θέλημα όπως λέμε και δεν έχεις θέλημα, τότε ελευθερώνεσαι. Πας εκεί στο γέροντα και του λες τι θέλετε αυτό. Α, εντάξει, εντάξει, στο σπίτι σου δεν λέω πάντα το έχει δίκιο ένας ο άλλος, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται και αυτή τουλάχιστον η αλληλοϋποχώρηση. Και προφανώς χρειάζεται, όπως λέμε, η υπομονή. Δηλαδή, τι σημαίνει υπομονή. Σημαίνει υπομονή δεν είσαι το γαϊδουράκι που θα τρως όλες τις καλοπαζές, αλλά θα είσαι υπομονητικός, και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά θα προσμένεις ο άλλος να αλλάξει. Μην απελπίζεσαι ποτέ από κανέναν άνθρωπο, όσο δύσκολο και αν είναι. Γιατί αυτό είναι σέβεσαι το πρόσωπο του άλλου. Να έχεις πάντοτε εμπιστοσύνη ότι ο άλλος, ναι, αύριο μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει όμως, αλλά μεθαύριο μπορεί να αλλάξει. Και είχαμε ένα γεροντάκι ο οποίος μας μάθαινε πώς να διαβάζουμε τις ακολουθίες, το τυπικό. Και ερχόταν εκεί, ήμασταν νέοι εμείς και ξέρετε οι νέοι όπως είμαστε, τότε νομίζουμε ότι οι παλιοί μας εμποδίζουν. Και λέμε όπου μπροστά μας είναι αυτοί οι παλιοί τώρα που θα μας εμποδίσουν. Και αυτός όμως είχε την υπομονή, λέγαμε Παπασίμωνα ότι δεν μπορούμε άλλα να μάθουμε, τελειώσαμε με αυτά. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ, μας έλεγε. Δηλαδή μάθαμε μέσα από την εμπειρία αυτή πώς κάνεις υπομονή. Και η υπομονή είναι προσμονή, είναι κάτι περιμένεις από σένα, από τον άλλον, τους γύρους. Και επειδή όλα αυτά που είπαμε τώρα, πρέπει ο άνθρωπος να μην φοβάται ότι πηγαίνουν χαμένα. Λίγο θα ασκηθεί, λίγο θα νηστέψει, λίγο θα υπομείνει, λίγο θα υποχωρήσει. Να ξέρετε ότι όλα αναφέρονται στο Θεό. Είναι σαν να τα μαζεύει ο Θεός και σου λέει κάποτε θα τα χρειαστώ αυτά για σένα. Τα αναφέρουμε όπως λέμε τη ζωή μας στο Θεό και η καλύτερη αναφορά στο Θεό είναι όταν κανείς προσεύχεται νοερός, προσεύχεται όπως λέμε εμείς στο Άγιο Νόστο με το κομποσχήνι. Αυτό γίνεται παντού, όπου και να είσαι, όπου και να βρεθείς. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό εφευρέθηκε αυτή η προσευχή, όχι γιατί είναι προνόμιο των μοναχών, αλλά είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων και όπου βρεθεί ο άνθρωπος λέμε να λέει η καλύτερη αυτή τα πάντα μετά αναφέρονται στο Θεό. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Θα ήθελα μια ερώτηση σχετικά να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία, το ρόλο και το σύγχρονο ρόλο τα μετόχια του Μονής στη Μονόπετρα, στη Γαλλία ή γενικότερα και αλλού ενδεχομένως. Ευχαριστώ. Τα μετόχια δεν ήταν ένα σχέδιο της Μονής μας, για να πούμε. Πάντοτε βέβαια για τις εξωτερικές τους ανάγκες στα μοναστήρια και για τις αποστολικές τους εν τη μέτρο προσπάθειες ίδρυαν έναν τόπο, έναν χώρο που έτσι βοηθούσαν και τα μοναστήρια, αλλά και βοηθιόταν και ο κόσμος που, εκεί που πήγαιναν οι μοναχοί. Και φυσικά αυτά, όπως λέει ο Γέροντας Σιμιλιανός, τα μετόχια είναι η προέκταση του μοναστηριού στον κόσμο. Δεν μπορούν να έρθουν όλοι, δεν μπορούν να έρθουν οι γυναίκες του Αγιονόρους. Έχουμε ένα μετόχι στην Αθήνα, το οποίο, ας πούμε, είναι ιστορικό το μετόχι. Και έτσι ένας γέροντας, Ιερώνυμος λεγόταν, Άγιος άνθρωπος, ο οποίος, ας πούμε, στην εποχή του πολέμου, μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ας πούμε, εκεί έσωσε πολύ κόσμο. Γαλούχησε και δίδαξε πολύ κόσμο και φυσικά τότε είναι ονομαστός. Και έτσι δημιουργήθηκα. Κάθε φορά λοιπόν από μία ανάγκη πρακτική ή πνευματική των ανθρώπων δημιουργήθηκαν τότε. Έτσι έγινε και με τα μετόχια. Εδώ έχουμε τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος μας βοήθησε, ο προηγούμενος Σεβασμιώτατος βοήθησε για την ίδρυση των μετοχίων και εκείνος και μετέπειτα ο ίδιος χάραξε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν αυτά τα μετόχια, και τα οποία αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προέκυψαν ως ανάγκη των ανθρώπων που ήρθαν από τη Δύση, έγιναν Ορθόδοξοι στη Σιμονόπεντρα και μετά αυτοί επέστρεψαν στη πατρίδα τους για να ζήσουν μοναχικά και φυσικά να τα μαζευόταν ούτως ή άλλως γύρω τους άνθρωποι. Αυτό το ρόλο τον συνέχισαν και σήμερα αποτελούν, θα μπορούσα να το πω έτσι απλά, ένα μικρά σημεία αναφοράς στην πίστη και στην πνευματική ζωή. Έχουν καλές δραστηριότητες, έχουν μεταφέρει, παραδείγματος χάρη, τη λατρεία στη Δύση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ξέρουν οι άνθρωποι τη λειτουργία, να ξέρουν το τυπικό, να ξέρουν πώς προσκυνούν, να ξέρουν το απόδειγμα, να ξέρουν τις ώρες, να ξέρουν την παράκληση. Έχουν μεταφέρει τη βυζαντινή μουσική, κάνουν εργασίες, ας πούμε, ζουν από τον κόκο που κλέβουν των χεριών τους. Ασχολούνται στο ένα μετοχικό που έχουμε με την οικολογία και αυτό είναι ένα θέμα σύγχρονο βέβαια, το οποίο εκεί το κάνουν πραγματικά με κάποια υποδειγματικότητα. Επίσης, γύρω τους, αν δείτε πόσοι άνθρωποι καταφεύγουν, πονεμένοι, μικροί, μεγάλοι, παιδιά, κάνουν κατασκηνώσεις αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά μαζεύονται το 40 παιδιά, μία κατασκήνωση αγόρια, την άλλη κορίτσια, και τα οποία μέσα από αυτή την καλλιέργεια και την κατήχηση είναι, ας πούμε, προχθές που πέρασα από εκεί, μου λέει ένα παιδί, βοηθούσε στην κουζίνα του μοναστηριού, ένα παιδάκι μικρό, και μου λέει, ήθελε να μου λέει να σας φέρω κάτι, του είπαν εκεί, ήρθε ο γέροντας, να σας φέρω κάτι και μου έφερε ένα πιάτο με τηγανίτες. Λέει, εγώ τις μαγείρεψα, εγώ τις έφτιαξα, λέω, ευχαριστώ κτλ. Λέει, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέει, θέλω να γίνω μοναχός, αλλά τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό, λέει, δεν είναι γυναικείο μοναστήριο, πρέπει να αρχίσει το Άγιον Όρος. Λοιπόν, θα σου μάθω εγώ, λέω, πώς θα σου δώσω αυτό και σιγά σιγά μπορείς και να γίνεις μοναχός. Αυτό λοιπόν είναι μια σπίδα, είναι κάτι που γίνεται. Αυτό όμως γίνεται. Αυτό υπάρχει και στη Δύση σήμερα. Και να πω και κάτι άλλο, η επικοινωνία με τις άλλες ομολογίες. Είναι πολύ σημαντική, είναι αθόρυβη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι και ανθρώπινη, είναι και αλληλέγγυη και πραγματικά τους λες εδώ, εδώ, δέστε, αν μπορείτε, αν σας αρέσει, με σεβασμό, με αγάπη, με μία, ας πούμε, με μία ευπρέπεια, με μία ευκαιρία. Αυτό γίνεται και το έχω ζήσει. Σας βλέπω ότι κοιμήστε. Ελπίζω να μην έχει καμιά άλλη ερώτηση. Κράτησα αλληλεγούμενα να μην κάνω ερώτηση. Όπως το είπατε στο ανεκδοτό σας, πρώτο γιατί τα κατάλαβα όλα και δεύτερο γιατί δεν τρέχομαι να βάλω ερώτηση. Δεν υπάρχει ερώτηση για μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε. Δεν είστε ξένος, σας υποδεχόμεθα σαν ένα αδερφό με τον οποίο γνωριζόμαστε από πολλά χρόνια, από τα παλιά χρόνια. και σας ευχαριστούμε για τους λόγους σας απόψε. Ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μια άβρα που ήρθε από ένα βουνό, από το λεγόμενο Άγιον Όρος, και ήρθε να πνεύσει και σε μας τους πιστούς που ζούμε στη Δύση και είναι τα Ορθόδοξοι, και μάλιστα να πνεύσει σε αυτόν τον νέο σύλλογο τη μέλισσα του ελληνισμού, οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι με σφρίγος νεότητος και ορθοδοξίας και ελληνισμού, και προσπαθούν να δώσουν μια νέα όθηση στις δυνάμεις τις δικές μας που ασκούμε εδώ και μισό αιώνα. Κράτησα από την ομιλία σας δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν προς τον κόσμο. Όταν προκαλούνται μάλιστα, μιλούν ακόμα και περισσότερο και είναι σε θέση να απαντούν σε όλα τα ερωτήματά μας, σε όλες τις απορίες μας. Εμείς αρκούμεθα σε εσάς να μιλάτε, να φέρετε αυτό το μήνυμα προς τους ανθρώπους μας. Επειδή εμείς μέσα στην αποστολή μας, λόγω πολλών χρόνων και λόγω μέσα σε εισαγωγικά γύρατος, έχουμε κουραστεί να μιλούμε στους ανθρώπους. Κουραστεί σε εισαγωγικά. Όταν μας προκαλούν, μιλούμε με σφρίγους, μιλούμε με βάθος, μιλούμε με όλες τις αρχές που έχετε αναφέρει εσείς τόσο ωραία απόψε. Εμείς τώρα, από εδώ και μπρος, αφού αυτή η νέα γενεά έχει την τάση και την διάθεση την απόλυτη και τη θέληση την απόλυτη να ακούει φωνές, θα τους παρακαλούσαμε να συνεχίσουν να καλούν τους ανθρώπους που θέλουν να τους φέρουν καινούριες φωνές. Εμείς σιωπούμε, πρέπει να σιωπούμε, αλλά όχι τέλεια. Εμείς θα μιλούμε στην Εκκλησία, γιατί η πείρα μας δείχνει ότι δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους να μιλούμε, δυστυχώς. Οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Είπα προηγουμένως η ηλικία, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Εμείς όμως, επειδή είμαστε στις υπηρεσίες σας, είμεθα Εκκλησία, όπως την ανέφερε ο Άγιος Ηγούμενος. Η Εκκλησία δέχεται όλους και έχουμε καταλάβει ότι μέσα στην Εκκλησία κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε. Εκεί αγιάζουμε. Εκεί έχουμε το καντήλι που το έχετε και εσείς στα σπίτια σας όσοι πιστεύετε εις τον Θεό. Έχετε το θυμιατό. Έχουμε το θυμιατό στην Εκκλησία και βάζουμε το θυμιατό και παρακαλούμε τον Θεό. Έχουμε όλα τα μυστήρια με τα οποία σφραγιστήκαμε και τα οποία έχουμε μέσα στην συνείδησή μας και μέσα στη συνείδησή σας. Και μέσα σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας που σας δεχόμεθα, γιατί η λειτουργία, κατά την ταπεινή μου πάλι γνώμη, είναι το αποκορύφημα όλης μας της πνευματικότητας. Εκεί μέσα ζούμε τον Θεό, εκεί μέσα ζούμε Άγιον Όρος, εκεί μέσα ζούμε ό,τι πολύτιμο έχουμε και το εκδηλώνουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Και αυτό σας το δίδουμε από τα βάθη της καρδιάς μας, με συνέστηση της πίστεώς μας της βαθιάς και με ακόμη με ένα άλλο τρόπο της θείας μας λειτουργίας, γιατί η θεία μας λειτουργία, όπως το γνωρίζει ο Άγιος Ηγούμενος, έχει, λένε οι λειτουργιολόγοι και οι καθηγητές μας, διάφορα τμήματα. Έχει πρώτο τμήμα τον Λόγο του Θεού, ο οποίος διδάσκεται ιερά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο, τα ψαλσίματα, οι υμνοδίες γύρω από τον Λόγο του Θεού, που γίνεται μια ωραία προσφορά προς τον Θεό και προς όλους τους ανθρώπους. Τα αναγνώσματα, το κύριο μέρος της λειτουργίας, ο αγιασμός της Θείας Λειτουργίας, όλη η ποίηση όλη η λυρικότητα της Εκκλησίας είναι μέσα στη λειτουργία. Και στο εξωτερικό δεν έχουμε άλλο τρόπο να σας πλησιάσουμε. Περιμένουμε να έρθετε στη λειτουργία. Αυτό που λέει ο γέροντας, πηγαίνετε στη λειτουργία. Και αυτό που λέγετε κι εσείς, να πάμε ή να μην πάμε, και τι να ακούσουμε και πώς να πούμε. Ελάτε, για να αγιαστείτε, όχι από εμάς, από τη Θεία Χάρη του Θεού, αν πιστεύετε εις τον Θεό. Ελάτε, θα ακούσετε και ορισμένα. Μπορεί να σας αρέσουν, μπορεί να μην σας αρέσουν. Γιατί υπάρχουν και αδεξιότητες μέσα στην Εκκλησία, άλλοι θα τα πούνε έτσι και άλλοι θα τα πούνε διαφορετικά. Εμείς όμως, σε αυτό το γύρας που βρισκόμαστε, έχουμε την πείρα και γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες σας και πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε. Και είναι θα ευτυχείς, γιατί νέο αίμα μέσα στις φλέβες μας πνέει από τη δική σας την παρουσία των νέων και των παλαιών, διότι οι παλαιοί έχουν την πείρα και ζουν μαζί μας όλο το φάσμα αυτού του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στο εξωτερικό. Ελάτε λοιπόν, όχι γιατί σας το λέω εγώ, ελάτε γιατί μια φωνή από το Άγιον Όρος ήρθε απόψε, αφού την καλέσατε, να σας προσκαλέσει σε αυτό το μεγάλο δείπνο που είναι η επικοινωνία μεταξύ μας και η ατένιση του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό. Σας ευχαριστούμε, Άγιε Ούμενε, για αυτά που είπατε απόψε. Κλείνοντας, θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα μικρό αναμνηστικό δώρο στον Γέροντα Ελισέου. Καλώ τον πρόεδρο της Μέλισσας, τον κύριο Γούρδο. Είναι ένα μικρό δείγμα από αυτά που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η βιβλιοθήκη της Μέλισσας του Ελληνισμού, τη βιβλιοθήκη την οποία έχουμε υποκατασκευήσει. Γιώργο, θα ήθελες να πεις λίγο? Τώρα, για πολύ σύντομα. Είναι ένα συμβολικό δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κοινωνία αγάπης και αγιότητας σήμερα και νομίζω ταιριάζει με και την ταπεινοφροσύνη σας και την αγιότητά σας και την ομορφιά του λόγου σας. Γιατί είναι, θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα βιβλία που έχουν εκδοθεί ποτέ στα ελληνικά. Είναι ένα αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Ευαγγελίου του κατά Ιωάννη, που εκδόθηκε το 1550 από τον Ρεβέρτο Στέφανο, ο οποίος ήρθε και στην Ελβετία μετά, στην έκδοση Παρισίου, και όπου εξέδωσε πάρα πολλά βιβλία στα ελληνικά και βιβλία βεβαίως των πατέρων της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν είναι μια όμορφη έκδοση που θα θέλαμε να σας συντροφεύσει και σαν έκφραση ταπεινή της αγάπης μας. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως έχουμε πολλά τέτοια παλέτη που μοντεύονται στο μοναστήρι και αυτό θα το τοποθετήσουμε σε κατάλληλο τόπο. Θα μας επιτρέψετε, Πάτερ Ευκαρδιών, για το σύλλογό σας για αυτό που είστε να πάρετε και να έχετε τη συγγνώμη σε ένα όρος όπως λέτε. Αυτό είναι από πρωτότυπο αντίγραφο, από πρωτότυπο πίνακα του δημοσιογράφου, αφαιρετικά κάπως δουλεύει τη συγγνώμετρα και έτσι θα θέλαμε να το χαρίσουμε εκ μέρους της Μονής και Συλλογός σας σαν ένα δείγμα σαν ανάγνωση αυτής της επισκέψεως αλλά και σαν σύνδεσμο το ίδιο. Μεγάλη μας τιμή και θα κοσμήσει, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά θα κοσμήσει σίγουρα το κέντρο πολιτισμού που ονειρευόμαστε για τον ελληνισμό του τόπου μας εδώ. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο νέο αίμα, τέλος πάντων, που υπάρχει στη Λοζάνη και η αλήθεια είναι ότι εμείς, ειδικά εδώ στη Λοζάνη, είμαστε πολύ τυχεροί γιατί στο ψαλτήρι μας, στην εκκλησία, βρίσκεται μια πολύ όμορφη παρέα, να το πω έτσι, μια ομίγυρη, η οποία κάθε Κυριακή μας ανεβάζει στα ουράνια. Και η παρέα αυτή βρίσκεται σήμερα κοντά μας εδώ και θα ήθελε προς τιμή της Μονής Σίμωνος Πέτρας να ψάλει το απολυτίκιο του Αγίου Σίμωνος. Και επειδή η γλώσσα μας είναι έτσι πολύ όμορφη, αξίζει να ακούσουμε και λίγο το απολυτίκιο αυτό πριν το ψάλουμε. τα πολιτική έχει ως εξής. Τη ασκήσει εκ λάμψας ενάθω όσιε, ως καθαρθεί στην καρδίαν τον αρετό το φωτί, εδοξάστης θαυμαστός σήμων ακάρια. Διό και βλίζεις κρουνιδών, μοίρα εύωσμα ημίν. Ιξίωσε μετά τέλος, αλλά μη παύση πρεσβεύων, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Με το καλό. Τι ασκήσει εκ λάμψας ενάθον όσιε, ως καθαρθείς στην καρδίαν τον αρετόν το φωτί, εδοξάστης θαυμαστός σήμων μακάριε, διό και βλίζεις κρουνίδων, μοίρα και εύωσμα ημίν, ιξίωσε μετά τέλος, αλλά μη πάψει πρεσβεύων, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Η γέννηση σου, Χριστέ, ο Θεός ημών, ανετείλε κόσμο, το φως της γνώσεως, εν αυτή χαρί της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκονο, σε προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης, και σε γινώσκην εξύψουσαν ανατολής. Κύριε δόξα συν. Των Ορθοδόξων προστάτη και σαρκή αγγέλων και θαυματουργών θεοφόρων, νεοφανέντα ημίν, επενέσω με πίστη Θεόν Γεράσιμον, ότι αξίως παραθέου απειλή φέρει αμάτων, κι να εναών χάριν πρόνηση τους νοσούντας, δαιμονώντας ιάτε, διό και της τιμός ειν αυτό. χρόνος κοινός να έρθει μαζί μας από ένα μικρό μπουφέ στο πίσω μέρος της αίθουσας. Και σας ευχαριστούμε και πάλι όλους που βρεθήκατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.